Η αλήθεια είναι ότι είμαι από τους ανθρώπους που δρώμε το ένστικτό μου και πολλές φορές το ένστικτο και το θυμικό δεν σε οδηγούν στην ορθή πολιτική κρίση. Εκλέχτηκα με την ανοιχτή πόλη στην Αθήνα, έφυγα μετά το δημοψήφισμα και είχα δύο επιλογές, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι. Ή να πάμε σπίτι μας στην κατάθλιψη, στη μιζέρια, στην ιδιώτευση, κάνοντας την αυτοκριτική μας και με μια πικρία, γιατί βοηθήσαμε να ξεφτυλιστεί κάθε έννοια αριστερά στη χώρα, με αυτούς τους ανθρώπους που στηρίξαμε και που. Του στηρίξαμε και φανατικά, διότι είχαμε μπει σε ένα παιχνίδι εμείς οι αυτοί. Τα θυμάστε όλα τι είχε γίνει μέσα στο μνημόνιο. Και όταν δεν έχεις την πολιτική μόρφωση, την πολιτική κρίση, ή υπάρχει όταν είσαι λίγο πολιτικά αφελής και πιστεύεις, δεν μπορείς να πιστεύεις πώς το άσπρο μπορεί να γίνει μαύρο μέσα σε μια μέρα, γιατί στην ουσία έτσι είναι. Όταν είδαμε ότι δεν μπορούσαμε να παλέψουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά ήταν όλα μάταια, είχαμε δύο επιλογές, ή να αποσυρθούμε ή να βρούμε κάποια συμμαχία, να συμπορευτούμε με ανθρώπους που. Έχουν πολιτική εμπειρία που έχουν δείξει, εγώ θα το πω, μπορεί να μην κολλάει στην πολιτική, αλλά και η ηθική στάση. Η ηθική στάση σημαίνει να στηρίζουν τους ανθρώπους τους, να είναι αταλάντευτοι κατά του φασισμού. Μπορεί να έχουμε διαφορές, γιατί εντάξει, ως καλλιτέχνες δυσκολευόμαστε να μπούμε σε κόμματα και να έχουμε έτσι, μια βίβλο που να την υπηρετούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά παρόλα αυτά, στο κάλεσμα για συμπόρευση, εγώ είμαι θετικός και πάρα πολλοί άνθρωποι που φύγαμε από εκεί πέρα. Θέλουμε να στηρίξουμε τον ΚΚΕ και τη Λαϊκή Συσπήρωση, διότι και συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κυρίως διότι επειδή δεν έχει τελειώσει τίποτα, τώρα ξεκινάει ο αγώνας, επειδή υπάρχουν εκατομμύρια άνεργοι, γιατί στην ουσία κάποιος που δουλεύει 3 ώρες και παίρνει 200 ευρώ και αυτός άνεργος είναι. Επειδή υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας στη χώρα, σε όλους τους κλάδους, από τον κλάδο των ηθοποιών μέχρι τον κλάδο του επισητισμού. Επειδή η χώρα βιώνει το πιο σκληρό πρόσωπο και του νεοφιλελευθερισμού και του καπιταλισμού, και ποιος θα μιλήσει για αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα μιλήσει, ποιος θα είναι στη Βουλή να μιλήσει για αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα είναι στα δημοτικά συμβούλια, ποιος θα εκπροσωπήσει αυτούς τους ανθρώπους τη φωνή τους. Για μένα δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπήρωση. Ευχαριστώ πολύ.